Μετά τα προβλήματα της εκπαίδευσης που είχαμε τα τελευταία 3-4 χρόνια, είχε πέσει η ιδέα ότι πρέπει να ενωθούν όλοι οι σύλλογοι γονέων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις επαρχίες θητείας, για να μπορούμε να διεκδικήσουμε τα νόμιμα δικαιώματα που έχουν τα παιδιά μας. Φτάνουμε τώρα να διεκδικούμε τα αυτονόητα και βλέπουμε ότι η θητεία δεν είχε ποτέ ένωση σύλλογων γονέων όπως έχουν οι άλλες πόλεις του νομού και αποφασίσαμε πέρσι πιο οριστικά να συζητήσουμε πώς θα το θέσουμε. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις πέρσι με τα παλιά συμβούλια. Αναβλήθηκε επειδή τα συμβούλια τέλειωνε η θητεία τους και φέτος ξεκινήσαμε τα καινούρια. Έγινε μια προσπάθεια, ξαναμαζευτήκαμε σήμερα στο χώρο εδώ πέρα για να πούμε πώς θα κινηθούμε για να κάνουμε την ένωση. Αυτό όμως ήταν και μια κατάσταση από την περσινή χρονιά που είχαμε εμείς πρόβλημα έλλειψη δασκάλων και τα λοιπά στο δικό μας το σχολείο, το οποίο κινητοποιηθήκαμε, είμαστε μόνοι μας, αλλά έτυχε εμείς να είμαστε ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία της πόλης και με κάποιες κινήσεις λύσαμε τα προβλήματα. Τα προβλήματα όμως δεν πάβουν να υπάρχουν και στα μικρότερα σχολεία, στις μικρότερες σχολικές κοινότητες. Και έτσι αποφασίσαμε για όλη την επαρχία να μαζευτούμε και να κάνουμε αυτή την ένωση. Οπότε όλοι μαζί μπορούμε να ανταλλάζουμε απόψεις, πέρα από τα θέματα του σχολείου, να έχουμε πει ότι είναι καλό να ανταλλάζουμε και επισκέψεις μεταξύ των σχολείων. Τα σχολεία αντί να φεύγουν από εδώ και να πηγαίνουν, για παράδειγμα, στο Ηράκλειο και θέλουν 6 ώρες δρόμο τα πούλμα και να χάνουν τα παιδιά την ώρα του στο σχολείο, ή να πηγαίνουν κάπου αλλού, μπορούμε να πάμε παράδειγμα στη Ζάκρο, να κανονίσουμε με κάποιο άλλο σχολείο του Γούδουρα, τη Ζάκρου ή Παλεκάστρου, να κάνουμε μια κοινή εκδρομή, τα παιδιά να γνωριστούν, γιατί έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Είμαστε σε ένα χώρο απομονωμένο, η Σιτία είναι ένα μικρό μέρος και γι' αυτό λέμε ότι είναι καλό να θέσουμε και αυτά τα θέματα. Να κάνουμε κοινές εκδηλώσεις, όπως πέρσι ξεκινήσαμε, κάναμε στα Κορνάρια την εκδήλωση «Τα παιδιά παίζουν», το οποίο έχει μια επιτυχία. Είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει με όλα τα σχολεία, αλλά τελικά δεν ήμασταν έτοιμοι όλοι μαζί να κατεβούμε και το εγχείρημα το κάναμε μόνοι μας. Το κάναμε θεσμό, φέτος θα συμμετέχουμε πάλι και αν είναι δυνατό θα γίνει και από τα άλλα σχολεία μια συνεργασία. Ας έχουμε 2 μέρες αντί μία που είχαμε, θα το συζητήσουμε αυτό στην πορεία. Μπορούμε να κάνουμε και κοινές εκδηλώσεις τα Χριστούγεννα που όλα τα σχολεία κάνουν ένα θεατρικό το οποίο παίζεται στο σχολείο ή σε εμάς το σχολείο μας δεν έχει και αίθουσα να γίνει και καμιά φορά μπορεί να μην γίνει και η παράσταση. Να μαζεύονται όλα αυτά τα θεατρικά και μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων να πηγαίνουμε στο Πολύκεντρο και όλα τα σχολεία μαζί, ένα κάθε μέρα, να κάνει την εκδήλωσή του. Αυτό μπορούν να γίνουν, δεν κοστίζουν και τίποτα. Ήδη τα παιδιά καταβάλουν πολύ κόπο να φτιάξουν ένα θεατρικό και καλό είναι να το βλέπει όλο το κοινό. Είναι μερικές ιδέες που πρέπει να συζητήσουμε. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να κάνουμε μια ολοκληρωτική ομιλία, να συμφωνήσουμε πώς θα γίνει και από εκεί πέρα θα